τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ο οποίο πριν από ένα χρόνο δολοφονήθηκε μετά από οπαδική επίθεση, τίμησε το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριά. Εδώ και λίγε ημέρε, την πρόσωψη του σχολείου κοσμεί ένα επιβλητικό γκράφιτι με την προσωπογραφία του Άλκη, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα το μεσημέρι τη Τρίτη. Η συγκεκριμένη δράση είναι μέσα στο, στον άξονα, πρώτο άξονα τη λειτουργία τη δομή, να μην ξεχαστεί η δολοφονία του Άλκη, αλλά και στον τρίτο άξονα, ο οποίο είναι να επιδράσουμε και να δράσουμε στην κοινωνία, να αλλάξει η οπαδική συνείδηση και κουλτούρα. Ε, με, τη, με, το ΣΕΜΟ 84 και την Urban Act και το σχολείο, από τη διεύθυνση του σχολείου, συμπορευτήκαμε μαζί, στο ίδιο, στην ίδια πλευρά του γηπέδου, ούτω ώστε να καταφέρουμε τα παιδιά κάθε μέρα να βλέπουν αυτή την όμορφη εικόνα τη ενσυναίσθηση και τη συνύπαρξη. Παιδιά αγαπημένα, φορώντα διαφορετικέ φανέλε με διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά φύλλα, να είναι όλα μπροστά αγκαλιασμένα, μπροστά από μια μπάλα ποδοσφαίρου, επειδή ο αθλητισμό ενώνει και δεν σκοτώνει, και ο Άλκη να του κοιτάει από ψηλά, με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα τη οπαδική βία. Το έργο φιλοτέχνησε ο Σέιμ 84 τη ομάδα Urban Act, έπειτα από πρωτοβουλία τη οργάνωση δομή 1η Φεβρουαρίου, στο όνομα του Άλκη, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου. Σήμερα, ε, μία πρωτοβουλία των παιδιών, των γονιών και τη ε, δράση ε, για να μην ξεχαστεί ο Άλκη, ε, μα κάνει να σκεφτούμε να. Ε, αισθανθούμε και λίγο χαρούμενοι βλέποντας και μιλώντας με τα παιδιά τα οποία έχουν καταλάβει ε, πόσο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό αλλά να διώχνουμε τη βία από μέσα μας. Ε, τα μηνύματα ε, σημαντικά, ο αθλητισμός μας ενώνει, η βία θα πρέπει να είναι έξω από τα σχολεία, έξω από την καθημερινότητά μας και έξω από την κοινωνία μας. Όλοι έχουμε το ρόλο μας και την ευθύνη μας. Ε, νομίζω ότι κάνουμε αυτό που μπορούμε όλοι από τον... Ε, από τον τομέα που είμαστε ε, και ελπίζω να μην υπάρξει ποτέ ξανά οπαδικό θύμα βία, αλλά και γενικότερα να μην υπάρχει βία στη ζωή μα. Στην αυλή του σχολείου, τα παιδιά τραγούδησαν κατά τη οπαδική βία και με τη βοήθεια του ΣΕΜ84 ζωγράφησαν στον τοίχο του σχολείου. Ο στόχο μα ήταν να περάσουμε ένα μήνυμα στου νέου και όποιου αγγίζει βέβαια αυτό, δεν είναι μόνο για του νέου. Ε, το μήνυμα τη συνύπαρξη, ε, τη φιλία, τη αλληλεγγύη, και θέλαμε να δείξουμε ότι πλέον θα πρέπει όλοι να συνεπάρχουν, χωρίς να φοβούνται να δηλώσουν ανοιχτά τι ομάδα είναι και οτιδήποτε άλλο μα κρατάει πίσω. Η συνέχεια του προγράμματο θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και στην Αθήνα, ενώ προγραμματίζονται και οι παρεμβάσει σε επόμενε πόλει ανά την Ελλάδα.